Δόξιμο δόξιση Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν συνεχίσουμε στη συνέχεια της Θεία Λειτουργίας, στην ερμηνεία του κειμένου, μπαίνοντας στην Εκκλησία κάποιος με έδωσε ένα χαρτί με μερικές απορίες, οι οποίες παρακαλούν να απαντηθούν σήμερα. Και έτσι ευχαρίστω να τις απαντήσουμε. Ίσως είναι και θέματα τα οποία ενδιαφέρουν αρκετούς, αν όχι όλους μας. Και να απαντήσουμε πρώτα αυτά και μετά να προχωρήσουμε, αν έχουμε περισσότερο χρόνο, στην ερμηνεία του κειμένου της Θείας Λειτουργίας. Λέει λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Το να χρησιμοποιούμε ηλεκτρικές συσκευές σε μια οικογένεια για εξοικονόμηση χρόνου θεωρείται καλό ή κακό, νοουμένου ότι οι μοναχοί και οι ασκητές δεν χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα. Δεύτερον, το να ντυνόμαστε με λερωμένα ή τρύπια ή τσαλακωμένα ρούχα θεωρείται ταπείνωση. Τρία, με την πρόφαση ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε φάτνη και οι ασκητές ζουν στις σπηλιές, είναι σωστό να αφήνουμε το σπίτι μας ακάθαρτο και ασυντήρητο για να είμαστε και εμείς ταπεινοί? Ελπίζω να μην είναι άνδρας αυτός που το έγραψε, κανένας σύζυγος. Τέσσερα. Τι γίνεται αν οι γονείς προσπαθώντας να μιμηθούν τους μοναχούς αφήνουν τα παιδιά τους παραμελημένα, προκαλώντας συνεχώς καυγάδες μαζί τους αφού τα παιδιά αντιδρούν σε αυτήν την κατάσταση? Και πέμπτον, πρέπει όλες οι γυναίκες να φορούν μαντήλι στο κεφάλι όταν μπαίνουν στην εκκλησία σύμφωνα με το Ευαγγέλιο? Είναι καλές ερωτήσεις. Και είναι και μια καλή ευκαιρία για μένα να πω μερικά πράγματα, τα οποία λέω βέβαια συχνά εδώ, αλλά ευκαιρία τα ξαναπούμε. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, πώς να το πω, ένα θέμα μάλλον, έτσι, ένα θέμα το οποίο πλανάται, ας πούμε, εις όλους σας που έρχεστε εδώ και ακούτε τις ομιλίες. Και το θέμα αυτό είναι το εξής, που ό,τι κάνετε εσείς στο σπίτι σας ή ξέρω εγώ στη ζωή σας, στην οικογένειά σας, αυτό το πληρώνω συνήθως εγώ. Δηλαδή, εάν είστε, ας πούμε, γυναίκες σύζυγοι και έχετε δυσκολίες με ο σύζυγός σας ή δεν τα βρίσκετε, δεν συμφωνάτε, φταίει ο Πάτερ Αθανάσιος, διότι αυτός που πάει εκεί σου λέει αυτά τα πράγματα, σε ζάλισε και δεν ακούς, ας πούμε, τι σου λέει ο άντρας σου. Ή αν είναι ο άντρας, φταίει ο άντρας, διότι ο Πάτερ Αθανάσιος τον έκαμε να τρέχει στα γρυπνίες και τα μοναστήρια και δεν μαζεύεται σπίτι του, ενώ παλιά πήγαινε στις πυραρίες και στις δισκοθήκες. Αν είναι, βέβαια, αν είναι απάντρευτο παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ελεύθερος, όπως το λέτε, αγόρι, κορίτσι, ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γίνει μοναχός ή καλογριά. Οπότε θα προτιμούσε η μάνα της ή ο πατέρας της ή ο πατέρας του ή η μάνα του να γινόταν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, ή να μην πάρει και τον Χριστό τόσο πολύ στα σοβαρά. Οπότε αν πάρει φταίει ο Πάτερ Αθανάσιος. Δεν φταίτε εσείς που έρχεστε και με ακούτε, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Εσείς να μην έρχεστε, εάν, ας πούμε, κινδυνεύεται. Τώρα, το λέω αυτό και για ποια έννοια. Χρειάζεται μια πολύ προσοχή από πάση απόψεως, ώστε αυτά τα οποία κάνουμε να μην τα φορτώνουμε στο τέλος, μέσα στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο.
και δικές μας ιδιοτροπίες, ιδιορυθμίες ή ξέρω εγώ σκουριές που έχουμε μέσα μας. Του θέλω να φορτώνεται η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, οι πνευματικοί μας, οι ιερείς κτλ. Είναι γεγονός ότι πράγματι, να αρχίσουμε από αυτήν την άποψη, ότι μερικοί από μας ίσως από έναν ζήλον, έτσι, πρώιμο ζήλον στην αρχή, καταρχάς να το πούμε, προσπαθούν να κάνουν ορισμένα πράγματα πνευματικά και τα εφαρμόζουν στη ζωή τους. Αυτά όμως τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα και εδώ χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση να βρεθεί η σωστή θέση των πραγμάτων και το μέτρο, ώστε όσον είναι δυνατό να μην δημιουργούν προβλήματα, κυρίως όταν δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Δηλαδή, όπως σας είπα και άλλη φορά, δεν μπορεί μια γυναίκα να αποφασίζει πράγματα στο σπίτι της χωρίς να ρωτά τον άντρα της. Έτσι, κεφαλή της γυναικός είναι ο ανήρ, είναι ο άντρας. Και βέβαια και ένα κεφάλι δεν μπορεί να αποφασίζει μόνο του χωρίς να ρωτάει και το υπόλοιπο σώμα, εννοείται έτσι. Δηλαδή ούτε ο άντρας μπορεί να αποφασίζει χωρίς να ρωτά τη γυναίκα του, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα της. Δεν μπορεί δηλαδή μέσα στο σπίτι να αποφασίσει μια ημέρα ότι η γυναίκα, ας πούμε, να πιάσει την τηλεόραση να πετάξει, διότι η τηλεόραση είναι ξετοκοντή του σατανά που δείχνει παλιό έργα, οπότε μια μέρα που λείπει από το σπίτι ο άντρας, την πετάει την τηλεόραση έξω γιατί εκείνη δεν θέλει να βλέπει τηλεόραση. Ή ξέρω εγώ χαλάει τα ράδια. Ή τι να πούμε, κάνει οτιδήποτε πράγμα το οποίο δεν εξαρτάται, δεν είναι μόνο δική της απόφαση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή να αναλαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τον άλλον άνθρωπο. Και όσον είναι δυνατόν, όσον είναι δυνατόν, να υποχωρούμε εμείς οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, άνθρωποι της Εκκλησίας, να υποχωρούμε προκειμένου να μην γίνεται ρήγμα μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Μόνο σε ένα σημείο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε, όταν εκεί πρόκειται για την άρνηση του Θεού και παράβαση των εντολών του Θεού. Εκεί δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Δεν μπορούμε που δεν είναι λόγο να αρνηθούμε τον Θεό, έστω και αν τυναχτούν τα πάντα στον αέρα. Δεν μπορούμε που δεν είναι λόγο, δεν πρέπει που δεν είναι λόγο να παραβούμε την εντολή του Θεού, έστω και αν δημιουργηθούν, ξέρω εγώ, δυσαρέσκειες και στενοχώριες. Αλλά νομίζω ότι όταν έχουμε ταπείνωση και αγάπη, τότε πάρα πολλά πράγματα γίνονται με καλόν τρόπο. Διότι, όπως λένε και οι πατέρες, το καλό δεν είναι καλό εάν δεν γίνεται και με καλόν τρόπο. Ένα πράγμα μπορεί να φαίνεται καλό, δηλαδή να βγει τηλεόραση από το σπίτι. Καλό είναι να βγει τηλεόραση από το σπίτι, να μην υπάρχει, να μην βλέπουν όλοι εκείνο το κουτί ημέρα νύχτα, να μην βλέπουν άσχημα έργα, να έχουν χρόνο να μιλούν μεταξύ τους, να επικοινωνούν. Αλλά αυτό το καλό πράγμα πρέπει να γίνει με καλόν τρόπο. Δηλαδή να γίνει μια συνεννόηση, να πιστούν και τα άλλα μέλη της οικογένειας, να το καταλάβουν, να το αποδεχθούν και μετά να αποβληθεί, ας πούμε, τηλεόραση. Ή, ξέρω εγώ, αποφασίζει η μητέρα στο σπίτι να κάνει νηστεία, 50 μέρες νηστεία, και τους αναγκάζει όλους να τρώνε αλάδοντα. Αυτό δεν γίνεται. Θα τους ερωτήσει, είναι νηστεία, θέλετε να νηστεύουμε, είναι καλό πράγμα, είναι ευλογία, είναι όλα αυτά τα επιχειρήματα. Αλλά δεν μπορεί να εξαναγκάσει τους άλλους με το ζόρι να νηστεύουν εάν δεν θέλουν. Και μετά πηγαίνουν στο σπίτι, βρίσκουν φασόλιες, βρίσκουν, ξέρω, ρεβίθια, αρχίζουν να βλαστημούν, να φωνάζουν, να φταίνε, ας πούμε, ένας άλλος. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση, πολύ ταπείνωση και πολύ μακροθυμία. Είναι μεγάλη υπόθεση του άνθρωπου να υποχωρεί. Πολλές φορές η υποχώρηση σημαίνει νίκη. Όταν υποχωρούμε, μπορεί να νικούμε. Δεν σημαίνει πάντοτε η υποχώρηση ότι είμαστε τιμένοι. Θυμάστε στο βίο του Αγίου Σιλουανού, λέει εκεί πέρα ότι κάποτε ο Άγιος Σιλουανός
όταν ήταν νέο παιδί, μία Παρασκευή, έτσι από απροσεξία, από αδιαφορία, έβρασε κρέας, μαγείρεψε κρέας και το παρέθεσε στην οικογένειά του. Αυτός ήταν κοσμικός τότε. Και ο πατέρας δεν είπε τίποτε, το έφαγε και το έκαμε παρατήρηση, λέει, μετά από 6 μήνες. Του είπε, θυμάσαι παιδί μου, εκείνη την ημέρα που μας έβρασε και το κρέας, το έτρωγα και νόμιζα ότι ήταν πτώμα. Και λέει ο Άγιος Σιλανός, είδατε, λέει, τέτοιον διακριτικών άνθρωπων, τέτοιον διακριτικών γέροντα, ο οποίος επερίμενε να έρθει κατάλληλη ώρα να μου πει αυτό το πράγμα. Δεν του είπε, ήταν και πατέρας, δεν τρέπεσε τι μέρα να έρθει σήμερα, έβρασες κρέας, να το πάρεις, να το τρώμε, να μαγειρέψεις κάτι άλλο ή τέλος πάντων να μην φάει. Δηλαδή έκαμε μία διάκριση, μία υποχώρηση και έτσι επενέβηκε στην κατάλληλη ώρα και δεν έγινε ρήγμα, δεν έγινε σχίσμα, ώστε να γίνει δηλαδή τραύμα στο τέλος, αντί να γίνει θεραπεία. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πάντοτε πολύ διακριτικοί και καλό είναι να ρωτούμε και τους πνευματικούς μας πρώτα, πριν πούμε διάφορα πράγματα ή ακόμα και κάτι άλλο. Ξέρετε τώρα, ας πούμε, έρχεται ο σύζυγος σπίτι και λέει στη γυναίκα του, ξέρεις, αποφάσισα να πάμε μια κρουαζιέρα, ξέρω εγώ, στη Μυτιλίνη. Και η γυναίκα του, αντί να του πει, ναι, ωραία, πολύ ωραία, ξέρεις, του λέει, να ρωτήσω και τον πάτερ τι λέει. Αυτό πράγμα τι είναι, ας πούμε. Αυτό είναι εκνευριστικό. Σαν να του χτυπάνε μια στο κεφάλι. Τι δουλειά έχει ο παπάς, ο πάτερ, ο πνευματικός, σε αυτή την υπόθεση. Είναι δουλειά μου εμένα, ας θα πάσεις στη Μυτιλίνη. Αυτό είναι θέμα δικό σου και του συζύγου σου. Θέματα, να ρωτάμε θέματα πνευματικά, όχι θέματα τέτοια. Ή λέει ο άντρας, θα αποφάσισα να αλλάξω το αυτοκίνητο. Θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο Mercedes, 25.000 λίρες, 50 πόσο είναι. Και εκείνη του λέει, όχι, δεν θα αγοράσεις, να ρωτήσουμε τον γέροντα και μετά. Δικαιολογημένα μετά ο άνθρωπος εκείνος θα γίνει έξω φρενών. Αυτό μπορεί να το κάνουμε μόνο όταν και δύο άνθρωποι είναι πνευματικοί άνθρωποι, έτσι. Και με καλόν τρόπο του, κοίταξε, εφόσον έχουμε και δυο κοινό πνευματικό, να το κάνουμε, εντάξει, αφού το θέλεις, αφού σου αρέσει να το κάνουμε, δεν αντιλέγω, αλλά τι θα έλεγες να παίρναμε και την ευλογία του γέροντα του πνευματικού μας ή να πάρουμε την ευχή του. Αλλά θέλει πολύ προσοχή, δηλαδή να μάθουμε να μην κόβουμε τον άλλον άνθρωπο και μετά να μην χώνουμε και τους πνευματικούς εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή να μην τους χώνουμε παντού μέσα. Στο τι θα φάμε, το τι θα αγοράσουμε, το τι θα κάνουμε, δεν είναι υποθέσεις των πνευματικών αυτά τα πράγματα. Ο πνευματικός είναι για πνευματικά θέματα, δεν είναι για άλλες υποθέσεις. Τώρα, εάν θέλουμε βέβαια να ερωτήσουμε, να πάρουμε μία γνώμη, να πάρουμε μία ευλογία, το θέλουμε ευχαρίστως να το κάνουμε από μόνοι μας, εξ ελευθέρας προαιρέσεως, εντάξει, να ρωτήσουμε, καλό είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν και καλά πρέπει να ρωτούμε και αν δεν ρωτούμε δεν πάμε εκδρομή, δεν πάμε εδώ, δεν πάμε εκεί, γιατί δεν βρήκαμε τον πάτερ να τον ερωτήσουμε. Τα λέω αυτά διότι γίνονται και πολλές φορές οι άνθρωποι από μία πράγματι έτσι, μία προθυμία, μία ευλάβεια, προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτά τα πράγματα, τα οποία εφαρμόζονται μεν στον μοναχισμό, αλλά δεν είναι πράγματα που εφαρμόζονται μέσα στον έγκαμο βίο. Διαβάζουμε τα μοναχικά βιβλία και λένε τα μοναχικά βιβλία, ας πούμε, να μην κάνουμε αργολογίες, να μην μιλούμε. Έλα τώρα στο σπίτι σου να κάθεσαι σιωπηλή και να μην μιλάς στον άντρα σου. Γιατί να μην κάνεις αργολογίες ή να μην λες έναν λόγο γλυκό στον άλλον άνθρωπο. Τι λένε, θα τον επαινούμε, ας πούμε, δεν κάνει επαινά στον άλλο. Να τον επαινάς δεν κάνει, να τον κατακρίνεις, τον κατακρίνεις, τότε πού θα πάει και ο άλλος άνθρωπος δηλαδή. Όταν δεν πεις και το άλλο ανθρώπου έναν μπράβο, έναν καλά έκαμες, είναι ωραίο αυτό που σκέφτηκες, έναν λόγο επενετικών, τότε πώς θα προχωρήσει και ο άλλος άνθρωπος να έχει όρεξη μετά να κάνει κάτι περισσότερο. Εάν δεν είναι και άνθρωπος ο οποίος ακόμα δεν μπήκε μέσα στην Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή κοιτάξτε το πάρα πολύ καλά, ιδίως οι έγγαμοι άνθρωποι, και οι γυναίκες και οι άνδρες. Και οι γυναίκες και οι άνδρες οι έγγαμοι πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τους την θέληση και την προαίρεση του συζύγου τους.
να μην γίνονται σκάνδαλα τέτοια, να μην γίνονται ρήγματα, να μην γίνονται αφορμές να βλασφημείται το όνομα του Θεού για αυτά τα πράγματα. Λέμε, ας πούμε την τελευταία, λέει να μπαίνουν οι γυναίκες στην εκκλησία με το μαντήλι, με το σάλι. Εντάξει, λέει ο Απόστολος Παύλος, να φορούν οι γυναίκες ένα κάλυμα στο κεφάλι τους. Ήταν ένα τοπικό χρονικό έθιμο, το οποίο τηρείται βέβαια στις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες, στο δικό μας λαδικό χώρο δεν τηρείται. Τώρα, μία γυναίκα παντρεμένη πάει με το άντρα της στην εκκλησία και αυτή βγάζει μια γκουρούκλα και τη φοράει. Ο εκείνος δεν θέλει αυτό το πράγμα. Νευριάζει ο άντρας που σε βλέπει. Δεν το αποδέχεται. Εσύ τι θα πεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, να τη φοράω. Θα σου πει και για τον Απόστολο Παύλο, θα σου πει και για τις εκκλησίες, θα σου πει και για τους παπάδες. Θα γίνει εξωφρενών ο άνθρωπος. Και έχει απόλυτον δίκαιο. Δίκαιο έχει ο άλλος, δεν έχει εκείνος που πάει να εφαρμόσει δίθεν την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Διότι, λέει η Γραφή, έκαστος να μην ζητεί το δικό του, αλλά το του εταίρου, να κοιτάζομαι τι συμφέρει τον άλλον άνθρωπο, τι είναι αυτό το οποίο βοηθά τον άλλον άνθρωπο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα, αντικειμενικά, αφού πιάσαμε αυτήν την ερώτηση, ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος να φορούν κάλυμα οι γυναίκες. Όποια θέλει να φορήσει κάλυμα και το κάνει ελεύθερα, δεν έχει ιεσδήποτε άλλες αντιδράσεις της δεσμεύσης. Εάν θέλει να το κάνει, καλώς πει. Εάν δεν θέλει να το κάνει, πάλι καλώς πει και δεν κατακρίνει ο ένας τον άλλο. Έτσι, όπως αναπαύεται ο καθένας. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κάποιαν γιατί δεν φοράει κάλυμα στο κεφάλι της, όπως ούτε πρέπει, ούτε μπορούμε να κατακρίνουμε κάποιαν άλλη γυναίκα η οποία από μία λεπτή συνείδηση θέλει να εφαρμόσει αυτόν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ή τον λόγο, το έθιμον αυτό το οποίο τηρείται ακόμα στις υπόλοιπες εκκλησίες. Είναι καθαρά θέμα ελευθέρας προτιμήσεως. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ελευθερία, δεν έχουμε δημοκρατία. Τι σε νοιάζει αν τη φοράει άλλο στο κεφάλι του? Ό,τι θέλει φοράει, ό,τι θέλει δεν φοράει. Δεν είναι θέμα δικό μας. Τώρα, όσον αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές και τα άλλα μέσα δια της ευκολίας, δεν είναι κακό πράγμα οι συσκευές ηλεκτρικές, ούτε οτιδήποτε άλλον υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Κακή είναι η κακή χρήση των πραγμάτων και η εξάρτηση από τα πράγματα. Έτσι, εάν χρησιμοποιείς τις ηλεκτρικές συσκευές για να εξοικονομάς το χρόνο σου, τις δυνάμεις σου και οτιδήποτε άλλο, καλώς είναι, αφού υπάρχουν. Έτσι, υπάρχουν. Και εδώ υπάρχουν τα μεγάφωνα. Τώρα, αν δεν είχαμε μεγάφωνα εδώ, εγώ πρέπει να βγάλω το λάρεγγα μου, δεν θα ακούγατε τίποτα. Έτσι, ηλεκτρική συσκευή δεν είναι και το μεγάφωνο. Οι λάμπες εκείνες δεν είναι ηλεκτρική συσκευή. Εκείνες οι λάμπες εν καλές για να μας φωτίζουν. Γίνονται κακές όταν μπαίνουν, ας πούμε, μέσα στα καντήλια. Εκεί είναι κακό πράγμα. Δεν είναι μπροστά στους Αγίους να ανάβουμε μια λάμπα των 100 κεριών. Υπάρχουν στο κεφάλι ενός πεθαμένου. Εντάξει, εκεί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί μπαίνει έναν κερί, μπαίνει το λάδι, μπαίνει. Ναι, ευτυχώς εδώ είναι λάδι. Λοιπόν, μπαίνει το λάδι, δεν έχει, ας πούμε, να βιδώνουμε μια λάμπα στον Άγιο Γιώργη. Κάθε πράγμα με τον τρόπο του. Ακόμα και η τηλεόραση. Η τηλεόραση αφ' αυτούς δεν είναι κακό πράγμα. Κακή γίνεται όταν εκπέμπει κακά έργα. Όταν εκπέμπει καλά έργα, είναι καλή. Τα τηλέφωνα, τα πάντα είναι καλά, όταν χρησιμοποιούνται με καλόν τρόπο. Και οι μοναχοί χρησιμοποιούν τα δεδομένα της εποχής. Εγώ κατέβηκα σήμερα με το αυτοκίνητο. Δεν κατέβηκα με το γαϊδουράκι από τον Μαχαιρά. Έτσι δεν είναι? Όταν θα πάμε να ράψουμε τα ρούχα μας, τα ράβουμε τη ραπτομηχανή. Οπότε δεν είναι τέτοιο το θέμα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα αν ντυνόμαστε με λερωμένα ή τρίπια τσαλακωμένα ρούχα, θεωρείται ταπείνωση. Τώρα είναι της μόδας τούτων, ας πούμε. Πάνε και αγοράζουν παντελόνια τρίπια. Άμα δεν είναι τρίπια, δεν τα αγοράζει. Ή πάει τα τρίπια στον τοίχο να τρυπήσουν. Διότι είναι της μόδας. Τώρα τι ταπείνωση να είναι? Τώρα αν ταπείνωση είναι, εάν είσαι άνθρωπος που δεν έχεις χρήματα και, ας πούμε, έχεις ένα ρούχο, το φοράς, το πλένεις, το ξαναπλένεις, το ξαναφοράς, το ξαναπλένεις, κάποια στιγμή εσχίστηκε και τον παλώνεις να μην το πετάξεις και το φοράς, εντάξει, αυτό είναι ταπείνωση, γιατί δεν έχεις κάτι άλλο και γιατί δεν το πετάξεις.
Τώρα, ας πούμε, αν έχεις στον κόσμο τα λεφτά και φοράς τα παλιόρροχα τρυπημένα, τότε μήπως είναι παράνοια αντί ταπείνωση. Δηλαδή, εκεί τώρα κρεμάστε και ταπείνωση. Και ταπείνωση είναι, ας πούμε, να φοράς τρυπημένα ρούχα και να χρησιμοποιείς μια μοτόρα 2.000 λίρες. Δεν είναι ταπείνωση. Ταπείνωση αρχίζει από άλλα πράγματα. Η ταπείνωση αρχίζει από την υποχωρητικότητα, από την ανεκτικότητα. Άνθρωπος που δεν ανέχεται τον άλλον, δεν έχει ταπείνωση, ό,τι και αν φοράει. Άνθρωπος που δεν υποχωρεί προς την αρέσκεια του άλλου, δεν έχει ταπείνωση. Άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον άρφε το β' λόγο ντρέπεται. Ντρέπεται γιατί, ας πούμε, δεν έχει, ξέρω εγώ, τόσο επίσημο σπίτι ή τόσο ωραίο σαλόνι ή τόσο ωραία ρούχα. Και δεν πάει κάπου γιατί δεν έχει ρούχα. Αυτό δεν, μάλιστα, είναι έλλειψη ταπείνωσης. Αφού αυτά έχεις, αυτά να φορείς και να δοξάσεις τον Θεό. Δηλαδή πρέπει να τα βλέπει κανείς τα πράγματα με απλότητα. Ούτε να αφήνουμε το σπίτι μας ακάθαρτο και ασυντήρητο, γιατί ο Χριστός γεννήθηκε μέσα στη Φάτνη. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη, διότι λέει το Ευαγγέλιο, ούκει είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Δεν ήταν τα ξενοδοχεία άδεια και πήγε μέσα στη Φάτνη. Έψαξε να βρει τόπο πανδοχείο, δεν βρήκε, οπότε πήγε στη Φάτνη. Δηλαδή, αν είχε ένα πανδοχείο που είχε ένα δωμάτιο, ας πούμε, θα πήγαινε εκεί ο Χριστός, αν το έβρισκε. Αλλά επειδή δεν είχε, καταδέχτηκε να πάει στο σπήλαιο. Τώρα, να αφήνουμε εμείς στο σπίτι μας να γίνεται σπήλαιο. Και όχι επειδή όλη μέρα προσευχόμαστε και είμαστε απερίσπαστοι, αλλά γιατί θέλαμε να τα αφήνουμε απερίπητο, διότι, ας πούμε, είμαστε ασκητές. Ή μιμούμαστε αυτούς που είναι μέσα στις σπηλιές. Καλά κάνουμε και τα υπόλοιπα που κάνουν αυτοί που είναι μέσα στις σπηλιές. Δηλαδή, έχουμε αυτή την απάρνηση του κόσμου, αυτή την αδιάλειπτον προσευχή, αυτή την ολοκληρωτική στροφή μας προς τον Θεό. Λέει και κάποτε, κάπου μέσα στα κηρυγήματα των Αγίων, ότι εάν δεν φροντίζεις, ας πούμε, για την τροφή σου, τότε ο Θεός θα με ερευνήσει για σένα. Και έχουμε παραδείγματα μέσα στους βίους των Αγίων που πράγματι ο Θεός έστελνε τροφή στους ασκητάς χωρίς να μαγειρεύουν, χωρίς να κάνουν τίποτα. Αλλά δεν μαγείρευαν, όχι γιατί κοιμόντουσαν όλη μέρα ή γιατί βαριόντουσαν να μαγειρέψουν. Δεν μαγείρευαν διότι προσευχόνταν όλη μέρα. Διότι ο νους τους, η ύπαρξή τους όλοι ήταν απορροφημένοι εις την αγάπη του Θεού και δεν είχαν χρόνο, δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με τίποτα το γήινο. Οπότε αναλάβανε ο Θεός τη μέρημνά τους. Εάν εμείς δεν μαγειρεύουμε, διότι δεν αδειάζουμε από το κουτσομπολιό ή από τις γειτόνισσες, και λέμε, είπε ο Θεός να μην φροντίζομαι, οπότε να μην φροντίζομαι, τότε δεν πρόκειται να μας φροντίσει ο Θεός. Έτσι. Αυτά τα πράγματα που λέει εδώ είναι όλα παράλογα. Δεν είναι σωστά. Ούτε να αφήνουμε τα παιδιά μας παραμελημένα, γιατί θέλουμε να μιμηθούμε τους μοναχούς. Είναι παράλογα, είναι κωμικοτραγικά, αλλά δυστυχώς είναι και πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο όντως το αντιμετωπίζουμε. Όσο και μας φαίνεται γελίο, δηλαδή υπάρχει μια έλλειψη διακρίσεως πάρα πολλές φορές στους ανθρώπους εκκλησίας, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Και ξέρετε ακόμα ότι δεν πρέπει να ρωτάς τον άλλον άνθρωπο, ξέρω εγώ, σε πειράζει, ας πούμε, που κάνουν αυτό το πράγμα. Τι να σου πει τώρα ο άντρας σου, με πειράζει? Αν είναι και λίγο ευαίσθητος αυτός ο καημένος, να λέει τώρα τι να της πω, να της πω ότι την πειράζει, με πειράζει, μήπως αμαρτάνω, μήπως, ας πούμε, είμαι αντίχριστος, μήπως είμαι, τι το καταπίνει, ας πούμε, όχι δεν με πειράζει. Τι το κάνει. Εκείνο το άλλο σε πειράζει, όχι δεν με πειράζει. Ακόμα πιο κάτω. Εκείνο το άλλο σε πειράζει, δεν με πειράζει, ούτε εκείνο. Στο τέλος τι γίνεται, γίνεται μια έκρηξη και μετά όλα τον πειράζουν, από την αρχή μέχρι το τέλος. Διότι εμείς δεν καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος αυτός επιεζόταν στο να αποδεχτεί αυτά που του λέγαμε. Πρέπει δηλαδή το ένα μέλος της συζυγίας να μπορεί να καταλάβει τον άλλον άνθρωπο μέχρι εκεί που αντέχει. Μην του τα κάνεις όλα τώρα, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, με τρόπο.
Αυτό λέω όταν είναι κανείς σύζυγος. Εκεί υπάρχει δέσμευση. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνος σου. Έτσι, είναι ένα σώμα πλέον. Τώρα, εάν είναι παιδιά, εντάξει, είναι 25, 27, 28, 30 χρονών, ξέρω εγώ, τέλος πάντων ενήλικα παιδιά. Εκεί έχουν περισσότερη ελευθερία πράγματι, διότι είναι ενήλικες, έχουν την ελευθερία τους, μπορούν να ρυθμίσουν τον τρόπο της ζωής τους χωρίς απόλυτη δέσμευση. Θα ακούν πάντοτε και μια και δυο και πέντε και 100 φορές τη γνώμη των γονιών τους. Οφείλουν να ακούν τη γνώμη των γονιών τους. Είναι υποχρεωμένοι και οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους στα παιδιά τους. Όμως δεν έχουν το δικαίωμα να την επιβάλλουν με το ζόρι. Έτσι. Και τα παιδιά όταν είναι ανάγκη ακόμα να απορρίψουν τη γνώμη των γονιών τους, διότι δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο. Διότι δεν θέλουν να το κάνουν για τον άρθρο το λόγο. Δεν θέλουν να κάνουν αυτό που λέει οι γονείς τους. Είναι ελεύθεροι, είναι ενήλικες. Τότε και αν χρειάζεται να απορρίψουν τη γνώμη των γονιών τους, πρέπει αυτή η απόρριψη να γίνεται όσο είναι δυνατόν ανώδυνα. Να μην δημιουργούμε τραύματα με πολύ καλόν τρόπο, με πάρα πολύ καλόν τρόπο, ταπεινά, αφού προηγηθεί εκ μέρους μας πολύ προσευχή, πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη, να κάνουμε δηλαδή ό,τι εξαρτάται από μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου ότι αδελφοί, ή δυνατόν ειρηνεύεται με τα πάντων. Αν είναι δυνατόν να έχετε ειρήνη με όλους. Βλέπετε, το είπε και ο Απόστολος, αν είναι δυνατόν. Μερικές φορές δεν είναι δυνατόν. Μερικές φορές θέλοντας και εμείς δεν έχουμε ειρήνη με όλους, γιατί δεν μας θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Τους ενοχλούμε. Τους ενοχλεί ο λόγος του Θεού. Κάποιος σου λέει ότι κοίταξε, εγώ από την ημέρα που κάνεις κηρύγματα δεν σε θέλω να στον μπροστά μου. Ε, τι να σου κάνω. Δεν μπορώ να σταματήσω τον λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω αυτό που λες εσύ. Μπορεί να με μισάς, γιατί λέω αυτό το οποίο είναι το σωστό. Μπορεί να μην με θες, αλλά δεν μπορώ να γίνω φίλος μαζί σου για να λέω αυτά που θέλεις. Δεν επιτρέπεται. Αλλά αυτό θα γίνεται πάντοτε με πάρα πολύ καλόν τρόπο. Και έτσι για να συνδεθούμε και με το κείμενο της λειτουργίας. Λέει η λειτουργία στη συνέχεια του κειμένου μία εκφώνηση ο ιερέας στο τέλος της ευχής που διαβάσαμε: «Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων». Δηλαδή, και δώσε μας Θεέ μου Κύριε με ένα στόμα και με μια καρδιά να δοξάζομαι και να εμνούμε το πάντιμο και μεγαλόπρεπο όνομά σου του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει αυτή τη χάρη ώστε να τον δοξάζομαι και να τον ευλογούμε και να τον προσκυνούμε με ένα στόμα και μια καρδιά. Βλέπετε ότι καταρχάς λέει και δώσει μην. Δηλαδή ζητούμε να μας δώσει ο Θεός κάτι. Είναι δύο πράγματα αυτό. Πρώτον ζητούμε και δεύτερον από τον Θεό το ζητούμε. Δηλαδή κάνουμε εμείς μια κίνηση. Έτσι. Έχουμε εμείς μια κίνηση και έχει και ο Θεός μια κίνηση. Εμείς ζητούμε και ο Θεός δίδει. Όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό σημαίνει ότι εμείς καταβάλλουμε πρώτα οτιδήποτε εξαρτάται από μας. Όταν του λέμε του Θεού, δώσ' μας να σε ευλογούμε με ένα στόμα και μια καρδιά, σημαίνει ότι εμείς πρώτα κάνουμε όλον τον αγώνα, ό,τι εξαρτάται από μας, να είμαστε αγαπημένοι με όλους, να είμαστε πράγματι ενωμένοι με όλους, να μην έχουμε έχθες, να μην έχουμε αντιξότητες, να μην έχουμε διαπληκτισμούς μεταξύ μας. Και αφού κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας, τότε ο Θεός θα κάνει εκείνο που εξαρτάται από Αυτόν. Αυτό συμβαίνει και με όλο τον πνευματικό μας αγώνα. Όταν έχουμε να κόψουμε έναν πάθος, λέμε, Θεέ μου βοήθησέ με, ας πούμε, να κόψω έναν πάθος, το τσιγάρο. Τότε σημαίνει ότι αγωνίζεσαι να κόψεις το τσιγάρο, καταβάλεις τον αγώνα που έχει, που μπορείς. Τι αγώνα μπορεί να κάνεις, ξέρω εγώ, εκείνο τον ελάχιστο. Και σε αυτό το οποίο εσύ αγωνίζεσαι να κάνεις,
προσθέτει ο Θεός στη δική του δύναμη. Δηλαδή χρειάζεται η πρόθεση του ανθρώπου. Δεν είναι αρκετό δηλαδή να ζητάς μόνο. Πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι. Ή ακόμα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, τουλάχιστον δώσε την πρόθεσή σου. Πες, κοίταξε, εγώ θέλω, Θεέ μου. Εγώ θέλω να σταματήσω αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι και αυτόν κάτι. Λέει στο γεροντικό μια φορά, κάποιος μοναχός ασκητής πήγε και κάθεσε πάνω σε έναν τοίχο και κουνούσε τα πόδια του. Έκανε τα πόδια του πάνω κάτω. Όπως κάνουν τα μωρά, ας πούμε, όταν κάθονται πάνω σε ένα, ένα ξύλο, ξέρω εγώ. Τον είδαν οι άλλοι ασκητές εκεί. Του λέει, τι κάνεις εν τάφτα, τι πήγες εν τάφτα, τι κάνεις εδώ. Λέει, κοινώ τους πόδας για την αγάπη του Χριστού. Κουνώ τα πόδια μου για την αγάπη του Χριστού. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει, όποτε είμαι στην Κύπρο να σούζεις τα πόδια σου για την αγάπη του Χριστού. Τι νόημα έχει το ένα με το άλλο. Αλλά γιατί το έκαμε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος είχε έναν πόλεμο. Δεν ξέρω με τι πόλεμο. Μάλλον είναι ο γνωστός πόλεμος της ακηδείας. Δηλαδή έφτασε σε μια ακηδεία ψυχοσωματική και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και του έλεγε ο λογισμός του ότι εδώ δεν κάνεις τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Είσαι άχρηστος. Δεν πρόκειται εσύ να δεις τον Χριστό. Αυτό δεν κάνεις τίποτα. Και αυτός λέει, εντάξει, δεν κάνω τίποτα. Ούτε προσευχή, ούτε μελετώ, ούτε νηστεύω, ούτε διαβάζω ακολουθίες. Τι να κάνω, ας πούμε, να κουνώ τα πόδια μου. Έστω και αυτόν κάτι είναι. Και τα κουνώ για την αγάπη του Χριστού. Εκατέβαλε το δικό του. Ξέρετε ότι ο Θεός ζητά από μας το ελάχιστο. Εκείνο το ελάχιστο που μπορούμε να καταβάλουμε. Και ακόμα και το ελάχιστο να μην το καταβάλουμε, τουλάχιστον να του πούμε, κοίταξε, θέλω. Δεν μπορώ. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Αυτό είναι βασικό. Έτσι όταν ζητούμε και λέμε και δώσ' μας, οτιδήποτε δώσ' μας, σημαίνει θέλουμε αυτό το πράγμα. Εάν το θέλουμε, ο Θεός θα το δώσει. Είναι αδύνατο πράγμα. Το ετούν τι δοθήσετε. Μας είπε ο ίδιος, ζητείτε και δοθήσετε εμείς. Να το ζητάτε συνέχεια. Κρούεται και ανοίγεστε. Να χτυπάς την πόρτα μέχρι να τη σπάσεις. Και να επιμένεις ότι δεν γίνεται. Πρέπει να μου το δώσεις. Θυμάμαι ένα μοναχό ο οποίος έλεγε, δεν γίνεται, Θεέ μου, δεν θα σταματήσω εάν δεν μου κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν ήθελε υλικά, ήθελε πνευματικά. Εσύ είπες να χτυπούμε. Ωραία, θα φωνάζω, θα επιμένω μέχρι να με ελεήσεις. Δεν γίνεται τίποτε άλλο. Λέει λοιπόν παρακάτω, και δώσει ημίν εν ενή στόματι, με ένα στόμα. Αυτό που κάνουμε εδώ, που ερχόμαστε στη λειτουργία, ερχόμαστε όλοι και καταβάλλουμε το πρώτο μέρος της ευχής. Με ένα στόμα λέμε τους ύμνους. Μπορεί να είναι με ένα στόμα, αλλά να μην είναι με μια καρδιά. Δηλαδή ερχόμαστε εδώ, ψάλλουμε ή συμμετέχουμε στη λατρεία, λέμε το σύμβολο της πίστεως, λέμε τους υπόλοιπους ύμνους ή τα λέει, ξέρω εγώ, ο ψάχτης εν ονόματι του λαού ή όλος ο λαός μαζί, αλλά μέσα μας δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο το πνευματικό να είμαστε μια καρδιά, αλλά είμαστε ένα στόμα. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Έτσι μπαίνουμε στην σύναξη αυτή της εκκλησιαστικής κοινότητας, που είναι η ενορία μας, που είναι ο ναός μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε, δεν μπορούμε δηλαδή, μπορούμε να προσευχόμαστε μόνοι μας, αλλά δεν μπορούμε να μην πηγαίνουμε εις τη λειτουργία, να συναγόμαστε εκεί στη λειτουργία, εις τον ναό, όλοι μαζί, εις το όνομα του Χριστού. Γιατί, διότι είμαστε και κλειμένοι από τον Θεό να γίνουμε ένα σώμα. Είμαστε το σώμα της Εκκλησίας. Είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας. Είμαστε το σώμα του Χριστού. Δεν μπορούμε να μην μετέχουμε στη σύναξη αυτή. Πηγαίνοντας στην εκκλησιαστική σύναξη, στη λειτουργία, στην ακολουθία, τότε καταβάλλουμε αυτό που εξαρτάται από μας. Και με ένα στόμα υμνούμε τον Θεό. Και μετά σιγά σιγά τότε γινόμαστε και μια καρδιά. Και βλέπετε ότι
Όταν κανείς αρχίζει να πάει στην εκκλησία, τον πρώτο καιρό νομίζει ότι όλοι τον κοιτάζουν, όλοι τον βλέπουν παράξενα, ότι μόλις μπει μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, όλοι στρέφονται πάνω του και λέει μέσα του, μα τώρα εγώ εδώ τι κάνω, ας πούμε, με κοιτάζουν εμένα όλοι, αισθάνομαι άσχημα, άβολα, δεν με βολεύει, πολλοί κόσμος, με σχολιάζουν, με κρίνουν, ενώ τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Ποιος σε είδε, ρε παιδάκι μου, για αν μπήκες, για αν βγήκες, για αν υπάρχεις καν. Ποιος σε κοίταξε. Ή έστω και αν σε κοίταξε κάποιος, σημαίνει ότι τώρα στη σχολεία, ή τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ συν το χρόνο, βλέπει κανείς ότι κινείται ελεύθερα και δεν ενοχλείται από αυτά τα πράγματα. Και μετά, αφού το μάθουν κιόλας, όντως μπορεί να σχολιάζουν. Διότι στην αρχή, άμα δεν σε ξέρουν, ποιος θα σε σχολιάσει. Μετά, μα σε μάθουν κιόλας, έτσι. Πόσοι άνθρωποι είναι σε μια εκκλησία, οι συνηθισμένοι άνθρωποι, 500 χίλιοι ξέρω εγώ, σε ένα-δύο χρόνια, και να μην ξέρεις ποιος είναι ο άλλος, τουλάχιστον το βλέπεις. Οπότε, αν δεις κάτι παράξενο πάνω του, πες ότι ήρθε μια μέρα με ένα μπαστούνι, ας πούμε, τον είδες ξαφνικά, θα περάσει ο λογισμός σου. Μα τι έπαθε αυτός και κρατάει μπαστούνι. Μέχρι χτες την περασμένη Κυριακή ήταν χωρίς το μπαστούνι. Δηλαδή, κάπου τον ξέρεις. Παρά τα αυτά όμως, δεν μας ενοχλεί, διότι αποκτήσαμε αυτή την αίσθηση της μιας καρδιάς. Γινόμαστε μία ενότητα. Ξέρετε ότι εάν αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε μέσα στην εκκλησία, δεν είμαστε ένα σώμα, μία καρδία, τότε πώς θα είμαστε ένα σώμα και μία καρδιά και ένα στόμα μέσα στην οικογένειά μας. Και βαθύτερα, πώς αυτή η ενότητα θα προχωρήσει στον εαυτό μας, αφού, για να πάμε αντιστρόφως, η διάσπασης επετεύχθηκε πρώτα μέσα στο άνθρωπο και συνεχεία στο κοινωνικό σύνολο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, πρώτα έσπασε ο άνθρωπος μέσα του, έγινε κομμάτια, κατακαιρματίστηκε η ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως του και συνεχεία έσπασε τη σχέση του με τον Θεό και με την, και τον άλλον άνθρωπο. Θυμάστε στην διήγηση εκεί της Γένεσης, που όταν ο άνθρωπος παρέβηκε την εντολή του Θεού, αμέσως εχωρίστηκε από τον Θεό, αμέσως διέσπασε την προσωπικότητά του και αμέσως εχωρίστηκε και από τη γυναίκα του. Ενώ πριν ήταν ενωμένος με τον Θεό, με τον εαυτό του και με τον διπλανό του άνθρωπο. Αυτή η επί το αυτό σύναξη της Εκκλησίας, αυτή η προσπάθεια να είμαστε ένα σώμα και μια καρδιά, αυτό είναι ο αγώνας μας που κάνουμε ο καθημερινός μέσω της ασκήσεως. Δηλαδή αρχίζει ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση, την πνευματική, την προσευχή, την κάθαρση από τα πάθη, την αποβολή της φιλαυτίας, της πονηρίας, της ιδιοτέλειας, της εγωπάθειας, του εγωισμού και την εξάσκηση της προσευχής. Αρχίζει σιγά σιγά να ενοποιείται αυτός σαν προσωπικότητα. Βλέπει ότι ο ίδιος σαν άνθρωπος πλέον ενοποιείται, δηλαδή γίνεται ένα πράγμα. Ενώ πριν άλλα ήθελε ο νους του, άλλα ήθελε η καρδιά του, άλλα ήθελε το σώμα του, τώρα το σώμα υποτάσσεται στο νου, ο νους συμφωνεί με την καρδία και το Πνεύμα του Θεού σιγά σιγά κατοικεί εις τον άνθρωπο και αγιάζεται ολόκληρος ο άνθρωπος και γίνεται άγιος εξ ολοκλήρου, αγιάζεται το σώμα του. Το σώμα δεν έχει κινήσεις, δεν έχει επιθυμίες, δεν έχει πράγματα τα οποία παλαιότερα ήταν έντονα, ήταν καταδυναστικά, τον υποδούλωνα. Βλέπει ότι αγιάζεται το σώμα, αγιάζονται οι ανάγκες του σώματος, αγιάζεται η ύπαρξη του σώματος, αγιάζεται ακόμα και η μορφή του σώματος του ανθρώπου. Βλέπετε ένας άγιος άνθρωπος πως είναι στο πρόσωπο. Ξέρετε ότι αγιάζεται ολόκληρον το είναι του ανθρώπου και στην εξωτερική του εμφάνιση και αγιάζεται όλος και μέσα του. Δεν έχει μέσα του ο νους του, πάβει να σκέφτεται πονηρά, πάβει να σκέφτεται καχύποπτα. Δεν υποπτεύεται τον άλλον άνθρωπο, δεν πονηρεύεται, δεν είναι ιδιοτελής, δεν φοβάται. Έχει μία άλλη αίσθηση πλέον των πραγμάτων και μετά αγιάζεται και η καρδιά του και όχι μόνο ο νους του κρίνει ορθά, αλλά και η καρδία του μέχρι το βάθος της κινείται
εξ ολοκλήρου σωστά και έτσι γίνεται, φτάνει ο άνθρωπος, όπως λένε οι Πάγιοι Πατέρες, στην πρώτη απλότητα. Από σύνθετος γίνεται απλούς, ενώ πριν είναι πολύ σύνθετος, μετά γίνεται απλούς. Και έτσι καταλαβαίνει ο άνθρωπος πολύ καλά τι γίνεται μέσα του. Ξέρετε, ακόμα και αυτό που βλέπουμε σε πολλούς ανθρώπους και κυρίως νέους, να μην μπορούν να αποφασίσουν ένα πράγμα. Βλέπετε, έχει παιδιά, έχει νέους, δεν μπορούν να αποφασίσουν. Ούτε αν θα παντρευτεί, ούτε αν δεν θα παντρευτεί. Ούτε αν θα δουλέψει, ούτε αν δεν θα δουλέψει. Ούτε αν θα αφαιρωθεί στο Θεό, ούτε δεν θα αφαιρωθεί. Είναι ένα κοφούζιο μέσα του. Και λέει κανείς, καλά, μα γιατί, ας πούμε, τι συμβαίνει? Γιατί αυτή η αναποφασιστικότητα? Γιατί αυτόν τον μπέρδεμα όλο? Μα είναι δυνατόν εκεί που υπάρχει το Πνεύμα του Θεού να υπάρχει μπέρδεμα, να υπάρχει σύγχυση? Δεν είναι δυνατόν να γίνεται σύγχυση όπου είναι ο Θεός? Για να υπάρχει σύγχυση σημαίνει ακόμα θέλουμε πνευματική εργασία, θέλουμε δουλειά ακόμα. Ενώ εάν είναι ο άνθρωπος μπει μέσα σε αυτόν το ρεύμα του Θεού, τότε βλέπουμε ότι γίνεται μία έτσι ενότητα ψυχοσωματική και εύκολα ο άνθρωπος διακρίνει, καταλαβαίνει το Πνεύμα του Θεού, την εντολή του Θεού, το θέλημα του Θεού, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν από μόνος του φτάσει να ενοποιήσει τον εαυτόν του, τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις, λύσει το πρόβλημα των προσωπικών, τη διάσπαση του ανθρωπίνου προσώπου του, τότε αμέσως ενοποιείται και με τον άλλον άνθρωπο. Γίνεται καλός, γίνεται αγαπητικός, γίνεται κοινωνικός, κοινωνεί με τον αδελφόν του. Και αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν είναι σύμπτωμα, δεν είναι γνώρισμα πνευματικού ανθρώπου οι διασπάσεις. Τότε ο πνευματικός άνθρωπος πάντοτε βρίσκει τρόπους όσο το δυνατόν καλύτερους. Γιατί? Διότι έτσι είναι η φύση μας. Βλέπετε, εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, λέμε. Δηλαδή, τι σημαίνει κατ' εικόνα Θεού? Είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος. Τι σημαίνει Αγία Τριάδα? Τρία πρόσωπα σε απόλυτη κοινωνία μιας φύσεως. Μία φύση της θεότητος σε τρία πρόσωπα ενωμένα με απόλυτη αγάπη κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι έτσι είμαστε και εμείς. Και εμείς είμαστε πολλά πρόσωπα σε μία φύση. Καλούμαστε να φύγουμε από τον ατομισμό μας, είμαστε ο καθένας ατομιστής κλεισμένος στον εαυτό του, να φύγουμε από αυτά, από τα πάθη και την αμαρτία που μας κάνουν ατομιστές, και να κοινωνήσουμε με τους αδελφούς μας κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος. Ώσπου αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, άρα δεν λειτουργεί μέσα μας η κατ' εικόνα Θεού δημιουργία μας. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός έβαλε σαν απαραίτητο προϋπόθεση γνωρίσματος της πίστεως του χριστιανού τον αγαπά τους εχθρούς του. Και ξέρετε τι σημαίνει να αγαπάς τους εχθρούς σου? Όχι απλώς να ανέχεσαι τον εχθρό σου, όχι απλώς να τον συγχωρείς, αλλά λες, το συγχωρώ Πάτερ, τον ανέχομαι, δεν με ενοχλά, μου έκαμε κακά, πάρα πολλά κακά. Σημαίνει τον αγαπώ. Και τον αγαπώ σημαίνει και τον συμπαθώ. Όχι, ξέρω εγώ, μου είναι αγαπητός, αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή καίγεται η καρδιά μου από αγάπη για αυτόν. Αυτό είναι η αγάπη προς τους εχθρούς μας. Ώστε να θεωρούμε την ευτυχία του εχθρού μας μεγαλύτερο καλό από την ευτυχία τη δική μας. Και το κακό του εχθρού μας μεγαλύτερη συμφορά από τη συμφορά τη δική μας. Αυτό σημαίνει. Άρα λοιπόν, όλη αυτή ο αγώνας, όλη αυτή η εκκλησιαστική σύναξη, όλο αυτό το που λέμε συνέχεια πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία, εκτός από όλα τα άλλα, έχει σκοπό ακριβώς να μας δώσει την αίσθηση της κοινωνίας μας, να φύγουμε από τον ατομισμό μας και να κοινωνήσουμε εν αγάπη με όλους τους αδελφούς μας. Και όλα αυτά βέβαια, λέει πιο κάτω, για ποιο λόγο? Διότι πολλοί σήμερα είναι μαζεμένοι, ας πούμε, και μπορεί να έχουν τέλος πάντων μια κοινωνία. Μαζεύονται απ' έξω χαρτιά, να πούμε. Έτσι. Και βλέπεις, έχουν τόση κοινωνία μεταξύ τους που δεν μπορεί να χάσει ένας τον άλλο. Όλη νύχτα παίζουν χαρτιά.
άκρα επικοινωνία. Πάνε να ξέρω εγώ, πάνε να διασκεδάσουν, ας πούμε, εκεί. Ο ένας πληρώνει τα σπασμένα του άλλου. Πάνε να κάνουν κακουργήματα. Συμφωνούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις αθλητικές ομάδες, στα πολιτικά. Έτσι έχουν πολλοί άνθρωποι. Για πολλούς λόγους ενώνονται πολλές φορές. Εμάς, ποια είναι η διαφορά μας? Γιατί ενωνόμαστε? Και γιατί είμαστε ένα στόμα και μια καρδιά? Γιατί, λέει εδώ η ευχή, ώστε να δοξάζουμε και ανυμνούμε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Δηλαδή μας ενώνει όχι τίποτε άλλο παρά μόνο η κοινή πίστη εις το Χριστό και η κοινή επιθυμία να δοξάσουμε και ανυμνήσουμε και να προσκυνήσουμε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, η δύναμη η οποία μας καθαρίζει από τα πάθη και την αμαρτία, που μας διασπά εσωτερικά και κοινωνικά από γύρω μας, είναι η δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να καθαρθεί ο άνθρωπος, ούτε να φτάσει στην ενότητα του εαυτού του. Αυτό είναι έργο της χάριτος μόνο. Μέχρι σε ένα σημείο μπορεί να φτάσει δια ποικίλων μεθόδων, αλλά από ένα σημείο και μετά, ιδίως στο θέμα της ταπεινώσεως, μόνο η χάρη του Θεού εισέρχεται εις το βάθος της καρδίας και καθαρίζει τον άνθρωπο και τον ενοποιεί. Αυτή η κίνηση της χάριτος οδηγεί εις τον Χριστόν. Είναι το Α και το Ω, είναι το ίδιο πράγμα. Ενοποιούμεθα ακριβώς για να λατρεύουμε τον Χριστό, για να είμαστε ενωμένοι εις το όνομα του Χριστού. Όλη αυτή η εργασία λέγεται η πνευματική εργασία, την οποία παραδίδει η Εκκλησία μας. Είναι εύκολο να ερευνήσουμε. Εύκολο, λέει και μια παροιμία, αν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, να ρωτήσεις τον υπηρέτη σου. Και εσύ αν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος ή αν είσαι Αγία, να ρωτήσεις τον άντρα σου ή την πεθερά σου. Ακόμα μεγαλύτερη εξέταση. Ή πρώτα μια πεθερά να σου πει αν είναι Αγία ή νύφητης. Δηλαδή εκεί φαίνεται, ξέρεις, είναι Αγία η νύφη σου, είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Αυτό σημαίνει ότι, όπως έλεγε και ένας Σαββάς, λέει, πήγα σε ένα γέρο, του λέει, ξέρεις πάτερ, περάσαμε από τον τάδε γέροντα και μας είπε πολύ καλά λόγια για σένα. Και λέει, και τι νομίσατε, ότι εγώ είμαι έτσι? Και είπε ο Σαββάς, εκείνος είναι έτσι και εμένα βλέπει έτσι. Επειδή εκείνος ήταν Άγιος και του έλεγαν, ας πούμε, πάμε να δούμε τον τάδε πάτερ. Α, είναι πάρα πολύ καλός, να πάτε. Γιατί ήταν εκείνος καλός. Ενώ αν δεν ήταν καλός, και καλός να ήταν ο άλλος, θα έλεγε, καλός είναι, πάτε. Ξέρω εγώ, καλός πρέπει να είναι. Έτσι φαίνεται. Ή καλός είναι, αλλά κάτι ακούσαμε. Κάτι θα υπάρχει, δυνατόν να είναι τόσο πολύ καλός. Μην ενθουσιάζεστε, μην πολύ πιστεύετε. Έτσι παθαίνουμε κι εμείς. Πόσο δύσκολο πράγμα να πούμε έναν καλό λόγο. Γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι. Δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Δεν έχουμε αυτή την ενότητα. Φοβόμαστε. Φοβόμαστε. Είμαστε ιδιωτελείς. Είμαστε ατομιστές. Δεν εξήρθαμε του εαυτού μας όπως έκαμε ο Χριστός, ο οποίος λέει εκένωσε εαυτόν και έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι βασικά. Ξέρετε ότι εάν δεν φτάσουμε εκεί, δεν κάνουμε τίποτα. Και για να πάμε εκεί που λέγα στην αρχή, ότι θέλετε να δείτε εάν το Πνεύμα του Θεού εκεί μέσα σας, εάν ο Θεός είναι μέσα σας, κοιτάξτε γύρω σας τι συμβαίνει. Δημιουργείτε προβλήματα στους γύρω σας. Είστε άνθρωποι που όπου πάτε δημιουργείτε ερωτηματικά, δημιουργείτε παρεξηγήσεις, είστε καχύποπτοι με τους άλλους, υποπτεύεστε τον έναν τον άλλο. Εμίλησε κάτι, α, για μέναν είπαν. Α, μόλις εμφανίστηκα εγώ, είδες. Τώρα το μιλούσαν, τώρα που δεν με σταμάτησαν. Άρα, α δούμε τι λέγα για μένα. Δεν με θέλει. Το καταλαβαίνω. Γιατί ξέρω εγώ, όταν της πήρα το κέικ μας, κέρασε από το άλλο κέικ, δεν κέρασε από το δικό μου. Πού να βρεις άκρα? Τα παθαίνουμε κι εμείς στο μοναστήρι. Έχει 15, ξέρω εγώ, ανθρώπους, φέρουν ένα γλύκισμα στο μοναστήρι. Θυμόμαστε εμείς ποιος έφερε το γλύκισμα, ποια γυναίκα το έφερε. Α, το κόβαμε στο αρχονταρίκι.
βλέπεις μούτρα. Α, τι έπαθε? Α, ξέρεις, επειδή δεν το φάγαν οι πατέρες το κέικ και το κέρασε το χονταρίκι, κακοφάνηκε. Ε, τι πρέπει να κάνουμε? Να κόψουμε και από τα 15 ένα κομμάτι να το φάμε το ευλογημένο? Και οι αδελφοί μας δεν είναι, τι είναι εκείνοι, είναι το ίδιο και καλύτερο. Αντί να επενέσει να πει, κοίταξε ρε παιδάκι, με ένας καλός λογισμός. Τους φέραμε ένα ωραίο κέικ και αντί να το φάνε εκείνοι, το έδωσαν στους άλλους. Λέει όχι, τους φέραμε το κέικ και επειδή δεν τους αρέσουν τα κέικ τα δικά μας, μας τυχαίνονται, ποιος ξέρει, και το έδωσαν να το φάνε, αλλά και εκείνοι τρώγονται από τα άλλα. Ή από τις άλλες, ξέρω, κάτι μυθιστορήματα, κάτι φανταστικά πράγματα, τα οποία τρίβει στα μάτια σου. Και λες, μα πώς, από πού παρήχθηκαν αυτά τα πράγματα? Ε, μετά λες ερώτησεις. Τώρα, από νουν που προσεύχεται, έτσι, ένας νους που προσεύχεται και ζητεί το έλεος του Θεού και ζητεί την βασιλεία του Θεού, παράγει τέτοια νοήματα? Όχι. Άρα λοιπόν είμαστε ασθενείς. Είμαστε ασθενείς. Τώρα, αφού είμαστε ασθενείς, τι κάνουμε? Αφού είμαστε ασθενείς, πάμε στον γιατρό. Και όταν πάμε στον γιατρό, δεν φοράμε τα κουστούμια μας και παίζουμε τους υγιείς. Πάμε εκεί και λέμε, κοίταξε γιατρέ μου, είμαι άρρωστος. Σε παρακαλώ, κάνε με καλά, βοήθησέ με. Και ο γιατρός είναι ο Θεός. Και λέμε του Θεού κάθε μέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Για να σε ελεήσει, πρέπει να έχεις αίσθηση ότι έχεις ανάγκη από το έλεος. Και γιατί ελέησομαι? Διότι είμαι καχύποπτος, διότι δεν εμπιστεύομαι, διότι δημιουργώ γύρω μου προβλήματα, διότι δεν έχω διάκριση, διότι έκανα θάλασσα, κάθε μέρα θα έκανα θάλασσα. Εάν δεν έχουμε την αίσθηση, τότε δεν μας ελεεί ο Θεός. Ενώ εκείνος ο οποίος λέει αυτό το ελέησόν με, με όλη του την καρδιά, έστω και αν δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, έτσι, εάν είναι τόσο αδύνατος, δηλαδή τελείως παράλυτος πνευματικά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τίποτα απολύτως. Και μόνο που λέει αυτή τη φράση με πόνο καρδίας, Θεέ μου ελέησέ με, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μην περιμένεις τίποτα από μένα. Σου το λέω από τώρα, δεν θα κάνω ποτέ μου τίποτα, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα, οπότε μην περιμένεις τίποτα και κάνε εσύ ό,τι μπορείς. Τότε ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Έτσι κινούμαστε και έτσι ενεργούμε και η ενέργεια αυτή ακτινοβολεί αμέσως στο γύρω μας περιβάλλον και έτσι καταλαβαίνουμε κι εμείς αν πάμε καλά ή δεν πάμε καλά. Και με αυτά τελειώσαμε. Τώρα νομίζω ότι για το καλοκαίρι αυτό φτάνει, για να μην κουράζεστε κι εσείς με τα φυσερά σας όλη την ώρα. Για να τους αφήσουμε να σοβατήσουν και την υπόλοιπη εκκλησία, να έρθουμε εδώ με το καλό, αν ζούμε, πότε να έρθουμε, στις, τόσο, 23 Σεπτεμβρίου, τίο, μπράβο, καλά. Πιο γρήγορα. Στις 9 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, στις 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και στην ίδια ώρα, να θυμάστε, αν είμαστε καλά, θα κάνουμε προσευχή και μετά να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.